Και πάμε για την πρώτη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε κοτοπιτάκια. Θα φτιάξουμε μια καταπληκτική γέμιση για να γεμίσουμε τη σφολιάτα μας. Και ουσιαστικά θα γίνει τόσο τραγανό απ' έξω το κοτοπιτάκι και τόσο ζουμερό από μέσα, που πρώτη φορά θα έχετε φάει κάτι παρόμοιο. Δεν θα έχετε φάει ποτέ κάτι παρόμοιο. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας και να ξεκινήσουμε. Για τα κοτοπιτάκια με μπεσαμέλ θα χρειαστούμε: για το κοτόπουλο, 500 γραμμάρια φιλέτο στήθος κοτόπουλου, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 2 κλωναράκια δενδρολίβανο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο λούρπα κανάλατο, αλάτι και πιπέρι. Για την μπεσαμέλ, 30 γραμμάρια βούτυρο λούρπα κανάλατο, 30 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 200 γραμμάρια γάλα. Για τη σύνθεση, 150 γραμμάρια μίξ τυριών, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 1 αυγό μεσαίο, 1 φρέσκο κρεμμυδάκι, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό, 850 γραμμάρια σφολιάτα και 1 κρόκο αραιωμένο με 1 κουταλιά της σούπας νερό. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ψήσουμε το κοτοπουλάκι μας, το έχω στο ψυγείο, εδώ. Και είτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπουτάκι είτε στήθος. Γενικά όμως η φιλοσοφία για να φτιάξουμε κοτοπιτάκια είναι περισσότερο το στήθος. Θέλουμε καλύτερο δάγκωμα. Όταν βάζουμε μπουτάκι, λιώνει περισσότερο το κοτόπουλο και δεν μας δίνει αυτή την υφή που τελικά θέλουμε. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες για κοτόπιτα ή κοτοπιτάκια. Αυτή που γίνεται με λευκή σάλτσα, μπεσαμέλ, αυτή που θα φτιάξουμε τώρα, και αυτή που γίνεται με κόκκινη σάλτσα, με ντομάτα και πιπεριές που το έχετε φάει και αυτό, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Σήμερα θα δείξουμε αυτή την εκδοχή, σε κάποιο άλλο επεισόδιο θα δείξουμε την άλλη εκδοχή. Λοιπόν, τηγανάκι πάνω στη φωτιά εδώ. Τηγανάρα έχω βάλει βασικά, δεν πειράζει όμως. Καταπληκτική. Και τώρα, έχω δύο φιλέτα κοτόπουλο και αυτό που θα κάνω είναι να πάρω και να τα κόψω σε ωραίες φέτες, εδώ. Μία, δύο, άντε και αυτό να το κόψω λίγο στη μέση, βασικά θα τα ανοίξω, για να είναι περίπου όμοιο το πάχος από τις φέτες μου, για να μπορέσουν να ψηθούν στον ίδιο χρόνο. Δείτε, θα κάνω και στο άλλο στήθος, εδώ. Τώρα, πόση ώρα νομίζεις ότι θα πάρει αυτό, Διονύση, για να ψηθεί? Άμα ψήσουμε δεκάλεπτο αυτό, τελειώσαμε, φίλε. Θα φάμε λάστιχο. Εδώ πέρα την όλη διαδικασία την κάνουμε για να ψήσουμε πολύ λιγότερο χρόνο, ρε φίλε. Ωραία. Έλα εδώ να μου ρίξει λίγο λαδάκι για να μπιάσει το λάδι. Ρίξε μου λίγο λαδάκι. Το κοτόπουλο τι κάνει? Το κοτοπουλάκι, εντάξει, οκ. Okay. Ωραίο. Εντάξει. Θες να βάζεις και λίγο αλάτι πιπέρι? Γιατί όχι, άμα θες. Περισσότερο θέλω να σε βάλω στο χώρο της κουζίνας για να μπορέσεις να αρχίσεις να λειτουργείς. Να μαγειρεύεις στο σπίτι, να κάνεις πράγματα. Ρίξε αλάτι και πιπέρι. Χρυσό παιδί, ό,τι ορίσεις. Χρυσό, χρυσό. Το καλύτερο παιδί, τυχερή που τον έχουμε. Βάλε και το πιπέρι εσύ και μην αγχώνεσαι. Σίγουρα, ε. Ναι. Είσαι εντάξει εσύ? Ναι, αγόρι μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Βλέπετε πόσες φορές του λέω ευχαριστώ, έτσι. Γιατί το σέβομαι, τον αγαπώ και τον εκτιμώ πάνω απ' όλα. Λοιπόν, όπως βλέπατε εκεί πέρα που είχαμε δύο φιλετάκια και άμα τα βάζαμε τα πιάνανε το 1 τρίτο του τηγανιού, τώρα καθώς κόψαμε σε ωραίες φέτες, θα καλύψουν όλο το τηγάνι οπότε θα ψηθούν πολύ πιο γρήγορα. Έτσι όπως είναι, ρίχνω το κοτόπουλο μέσα. 1, 2, 5, κοίτα εδώ, ε. Καλά, εντάξει, έχω και μεγάλο τηγάνι. Εσείς θα έχετε λίγο πιο μικρό τηγάνι, οπότε πάλι το ίδιο πράγμα θα βγει. Λοιπόν, βγάζω γάντια. Πού είναι η τσιμπίδα μου? Εδώ είναι. Θες να βάλω κάτι άλλο στο κοτοπουλάκι, Διονύση? Όχι. Ακόμα όχι. Σε λίγο όμως θα προσθέσουμε λίγο βουτυράκι, λίγα αρωματικά, λίγο σκορδάκι, να δώσουμε γεύση στο κοτόπουλο. Γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν ότι βάζουμε το κοτόπουλο σε μία κοτόπιτα ή κοτοπιτάκια, απλά για να υπάρχει σαν στοιχείο. Άμα να το βάλετε μέσα και να είναι άγευστο και να πάρει γεύση από όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν το βάλουμε? Άρα αυτό που θα βάλουμε στη συνταγή μας πρέπει να είναι και γευστικό, πρέπει να είναι νόστιμο. Και εμείς θα το κάνουμε πεντανόστιμο με πάρα πολύ απλές κινήσεις. Λοιπόν, σοτάρουμε εδώ πέρα, όπως βλέπετε δεν έχει ψηθεί ακόμα. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα μικρό κρεβατάκι γεύσης, έτσι δεν το λέμε? Αυτοί είμαστε. Αρωματικά. Ό,τι θέλετε βάζετε, εγώ θα προσθέσω λίγο δεδρολίβανο γιατί μου αρέσει, λίγο θυμάρι, εδώ. Και μία σκελίδα σκόρδο. Εδώ. Και αυτά εδώ για να δώσουν γεύση θέλουν μία λιπαρή ουσία. Ουσιαστικά σκεφτείτε ότι τα αρωματικά έχουν έλαια. Άμα δεν τα ανακατέψω με κάποιο άλλο έλαιο, ουσιαστικά θα καούν στο τηγάνι. Οπότε ο καλύτερος τρόπος να περάσουμε τη γεύση από τα αρωματικά μέσα στο κοτόπουλο είναι να προσθέσουμε βουτυράκι. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπα κανάλατο σε αλουμινόφιλο που παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα,
χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Θέλουμε μία έτσι γεμάτη κουταλιά τσούπας εδώ. Οπότε ανοίγω. Θα χρειαστώ και λίγο ακόμα μετά για να φτιάξω την μπεσαμέλ. Οπότε παίρνω μία κουταλιά τσούπας, είναι περίπου τόσο. Εδώ. Βάζω μέσα. Και κοιτάξτε που το έβαλα. Το έβαλα στο σημείο που έχω τα αρωματικά. Και εδώ πέρα είναι που το βούτυρο γίνεται αρωματικό και παίρνει όλο το άρωμα από το δεδρολίβανο και από το θυμάρι. Και αυτό είναι το βούτυρο που ουσιαστικά θέλω να βουτήξω το κοτόπουλο μέσα για να πάρει όλη αυτή τη γεύση και όλο αυτό το άρωμα. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα αφήστε το βουτυράκι να πάει παντού. Έλα, Παναγία μου, χαμός, ε. Έχει μυρίσει όλο ο τόπος. Με μία απλή κίνηση όντως μεταμορφώνεις το φαγητό σου. Εκεί πέρα που έχεις ένα κοτόπουλο στεγνό και άγευστο, παίρνεις ένα κοτόπουλο ζουμερό, γεμάτο σε γεύση από αρωματικά και βέβαια γίνεται και πολύ πιο γρήγορα. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό έτσι. Τώρα, Διονύση, ερώτηση. Ορίστε. Θέλεις να κάνουμε την μπεσαμέλ στο ίδιο σκεύος ή να αλλάξουμε σκεύος? Εγώ θέλω να αλλάξουμε σκεύος. Γιατί? Θέλω να είναι πιο καθαρή μπεσαμέλ. Λοιπόν, το κοτόπουλο μας είναι έτοιμο. Βγάζω και όλα τα αρωματικά μαζί με το βούτυρο. Μας συμφέρει, φίλε Διονύση, να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο σκεύος. Εδώ. Γιατί έχει γεύση από το κοτόπουλο. Οπότε τι κάνω? Θα προσθέσω λίγο ακόμα βουτυράκι μέσα για να κάνω την μπεσαμέλ μου. Εδώ. Και κλασική περίπτωση βλάβης, όπως το λέμε. Φτιάχνουμε ένα ρου και στο ρου αυτό θα προσθέσουμε μέσα το γαλατάκι μας και ουσιαστικά θα κάνουμε την μπεσαμέλ μας. Οπότε πάει πίσω στη φωτιά εδώ. Με αυτόν τον τρόπο, αντί για να προσθέσουμε γάλα, άμα βάζαμε ζωμό από κοτόπουλο, θα φτιάχναμε μία σάλτσα που λέγεται σουπρέμ. Και άμα δέναμε με λίγο κρέμα γάλακτος στο τέλος. Αλλά η φιλοσοφία της σουπρέμ είναι αυτή. Ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω τα σκεύη που έψησα το κοτόπουλο για να πάρω τη γεύση. Καταλαβαίνεις? Οπότε εδώ πέρα φτιάχνουμε μία μπεσαμέλ, αλλά μπορούμε να την πούμε και ότι είναι και λίγο σουπρέμ. Λίγο. Λοιπόν, όπως βλέπεις, έριξα μέσα και το αλεύρι. Και ήρθε η ώρα να προσθέσω σταδιακά μέσα το γάλα. Επειδή και πολύ το τηγάνι μου, θα βγάλω λίγο από τη φωτιά εδώ. Προσθέτω λίγο γάλα. Ανακατεύω. Εδώ. Θα φτιάξουμε μία σφιχτή μπεσαμέλ, ενώ η αναλογία κανονικά είναι για κάθε 10 γραμμάρια αλεύρι και 10 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια γάλα. Εδώ πέρα θα προσθέσουμε λιγότερο γάλα γιατί θέλουμε να βγει πιο σφιχτή. Επίσης, η μπεσαμέλ μας δεν θα βγει λευκή, θα βγει πιο σκούρα γιατί χρησιμοποίησαμε αυτό το τηγάνι. Εντάξει, δεν μας πειράζει όμως, μας αρέσει. Και η μπεσαμέλ μου είναι έτοιμη. Τη βγάζω από τη φωτιά, αυτό ήτανε. Κλείνω το μάτι και πάμε να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Παίρνω ένα ξύλο κουπής να ψιλοκόψω το κοτόπουλο, εδώ. Να βγάλω τα αρωματικά, έχουν κάνει τη δουλειά τους, εδώ. Παίρνω το κοτοπουλάκι, κοίταξε εδώ τι ωραίο που έχει γίνει. Δεν είναι καταπληκτικό ρε φίλε, και δες πόσο ζουμερό είναι, το βλέπεις πόσο ζουμερό έχει μείνει. Είναι με μία-δύο απλές κινήσεις τελικά μπορείς να κάνεις θαύματα. Και έτσι όπως είναι, ψιλοκόβουμε το κοτόπουλο εδώ. Τώρα δεν θες να έρθεις να δοκιμάσεις λίγο, ε? Την αλήθεια, ναι. Δεν θα σου δώσω όμως, γιατί είναι ακριβώς για τη συνταγή. Αλλά δεν πειράζει, σε αγαπάω, να το ξέρεις. Πόση ώρα ψήσαμε το κοτόπουλο? 4 λεπτά. Ούτε 4. Γιατί το ψιλοκόψαμε, το κάναμε ωραίο. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι, το κοτόπουλο πάει στο μπολ, εδώ. Θα προσθέσω μέσα και την μπεσαμέλ μου. Εδώ. Χρειαζόμαστε σφιχτή μπεσαμέλ, γιατί άμα είναι πάρα πολύ αραιή μπεσαμέλ, καθώς θα φτιάξουμε τα κοτοπιτάκια, θα ανοίξουν και θα φύγει όλη η γέμιση. Θα προσθέσω μέσα τα τυριά μου και εδώ πέρα θα προσθέσετε τα αλάτι και πιπέρι ανάλογα με τη τυριά που θα βάλετε. Άμα τα τυριά που θα βάλετε είναι γλυκά, τύπου τσένταρ, γραβιέρα ή κασέρι, θα χρειαστεί να βάλετε λίγο αλατάκι. Άμα είναι λίγο πιο αλμυρά, δηλαδή βάλετε και λίγο παρμεζάνα ή βάλετε κάποια άλλα τυριά, ίσως και να μην χρειαστεί να βάλετε καθόλου αλάτι. Βέβαια, μπορεί από προτίμηση να μην θέλετε να βάλετε πολύ αλάτι, οπότε μην βάζετε παραπάνω αλάτι. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ. Θα προσθέσω μέσα και μία κουταλιά της σούπας απαλή μουστάρδα. Μπορείτε να βάλετε και πικάντικο, αν θέλετε. Ένα αυγουλάκι. Ανακατεύω, εδώ. Και τώρα τα αρωματικά που θα βάλετε μέσα έχει να κάνει με τα γούστα. Εγώ θα πάω με τα πιο απλά αρωματικά που μπορείτε να έχετε σπίτι σας. Είμαι σίγουρος πως όλοι έχετε ένα φρέσκο κρεμμυδάκι στο σπίτι. Οπότε θα κόψω μόνο το πράσινο μέρος και πολύ λεπτοκομμένο για να μην μας δίνει την αίσθηση καν ότι έχει μέσα φρέσκο κρεμμυδάκι. Γιατί αν το κόψω τόσο λεπτό θα μοιάζει με κάτι πολύ γκουρμέ που ονομάζεται σχοινόπρασο. Το έχεις ακούσει, τα τσάιμς. Το έχω ακούσει, αλλά δεν πήγε καθόλου το μυαλό μου αυτό.
Το πράσινο μέρος μόνο από τα φρέσκα κρεμμυδάκια, άμα το ψιλοκόψουμε, μας δίνει αυτή την αίσθηση ότι έχει τσάι μέσα. Λοιπόν, οπότε βάζω λίγο μαϊντανό και λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι που ξέρω ότι έχετε 100% λισπίτι. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Ανακατεύω. Πιπεράκι, αλατάκι, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα κοτοπιτάκια μας. Πολύ απλά, έτσι όπως είναι, θα φέρω τη σφογιάτα μου από το ψυγείο, γιατί πρέπει να τη φέρουμε τελευταία στιγμή από το ψυγείο. Εδώ. Τώρα, παίρνουμε τη σφογιάτα, την ανοίγουμε μπροστά μας εδώ. Σε περίπτωση που δεν είναι ίσια ή έχει κάποια κενά, αυτή είναι μια χαρά, απλά θέλω να σας δείξω τι θα κάνετε. Παίρνετε μια μεμβράνη, την ισιώνετε, ίσα-ίσα τις γωνίες, για να μην σπάσει, εδώ και εδώ. Και έτσι όπως είναι, κόβουμε στη μέση. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, πού είναι εδώ το κορνέ μου, να το. Εδώ είμαστε. Παίρνω λίγο από τη γέμισή μου. Εδώ. Και εδώ, να έχετε τη γέμιση, μπορείτε να την έχετε σε κορνέ στο ψυγείο και να φτιάχνετε όποτε θέλετε. Και επίσης μπορείτε να φτιάξετε τα κοτοπιτάκια και να τα βάλετε στην κατάψυξη και να τα ψήνετε όποτε θέλετε. Έτσι όπως είναι, κόβω εδώ την άκρη. Και παίρνω. Βάζω λίγο από τη γέμιση εδώ. Λίγο από τη γέμιση εδώ. Και έτσι όπως είναι, έχω λίγο άλυμα αυγού. Άλυμα αυγού τι είναι, φίλε Μπελέση? Αλύπουμε αυγό. Άλυμα αυγού ονομάζουμε τον κρόκο που έχουμε αραιώσει με λίγο νεράκι, φίλε μου. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, πιέζω ίσα με ένα πυρουνάκι εδώ για να κολλήσει σφογιάτα. Σε περίπτωση που το μείγμα σας δεν είναι αρκετά σφιχτό, θα πρέπει να κολλήσουμε με λίγο αυγό, το καταλαβαίνεις. Άμα η γέμιση μας είναι πιο ρευστή. Σε περίπτωση που όλα τα έχουμε κάνει καλά, δεν χρειάζεται να κολλήσουμε με αυγό, γιατί έτσι όπως κάνουμε τη σφογιάτα τώρα τι γίνεται. Κολλάει 100%, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, άμα θέλουμε να κάνουμε μικρά κοτοπιτάκια, τι κάνουμε? Τα κόβουμε μικρά κοτοπιτάκια και τα βάζουμε στην κατάψυξη. Άμα θέλουμε να κάνουμε μεγάλα κοτοπιτάκια, τι τα κάνουμε? Τα κόβουμε μεγάλα. Εγώ θα τα κάνω ατομικά, οπότε θα κόψω εδώ. Και εδώ, εδώ και εδώ. Πώς φαίνεται? Λοιπόν, τώρα παίρνουμε ένα ταψάκι, εδώ. Βάζουμε τα κοτοπιτάκια μας. Πατάμε και λίγο την άκρη, εδώ. Και εδώ, για να μην φύγει η γέμιση. Οκ. Okay. Και εδώ. Μην ανησυχείτε, η σφογιάτα έχει κάτι μαγικό. Ακόμα και κάτι λάθος να κάνετε, άμα τις σφίξετε στις άκρες, όταν ψήνετε γίνεται τέλεια. Δηλαδή τώρα φαίνεται ότι τα κοτοπιτάκια μας δεν είναι πάρα πολύ όμορφα. Σωστά, φίλε Μπελέση? Πολύ σωστά. Δεν έχει καμία σημασία. Γιατί όταν ψηθούν, θα φουσκώσει η σφογιά και θα πάρει το τέλειο σχήμα. Τώρα, το άλυμα αυγού είναι αυτό που λέγαμε πριν. Αυτό εδώ, κοίτα. Είναι ουσιαστικά λίγος κρόκος, αραιωμένος με νεράκι, εδώ και εδώ. Και τι πρέπει να κάνουμε πάντα μα πάντα όταν ψήνουμε σφογιάτα? Δύο πράγματα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούμε την υπόλοιπη σφογιάτα, τη βάζουμε στο ψυγείο, όσο ώρα θα φτιάχνουμε και τα υπόλοιπα, και ποτέ μα ποτέ δεν ψήνουμε κάτω από 190 βαθμούς. Άρα θέλω το φούρνο μου σε 190 βαθμούς στον αέρα, θα ψήσω για 30 λεπτάκια περίπου, μέχρι να πάρω ωραίο χρώμα, θα μας δείξουν πότε είναι έτοιμα. Ψηλά, ψηλά η σχάρα, ένα-ένα τα ψιά, ποτέ δεν βάζω 2 και 3 και 4 τα ψιά, γιατί τα πάνω θα ψηθούν σωστά, τα κάτω δεν θα ψηθούν σωστά. Και αυτά τα βάζω ψυγείο, συνεχίζω να φτιάχνω και τα υπόλοιπα, οπότε κατευθείαν από το ψυγείο τα βάζω μέσα στο φούρνο. Όταν ψηθούν όλα, θα τα βγάλω για να σερβίρω. Για τα κοτοπιτάκια με μπεσαμέλ, κόβουμε το κοτόπουλο σε λεπτές φέτες, προσθέτουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε το δενδρολίβανο, το θυμάρι, το σκόρδο και το βούτυρο και ψήνουμε μέχρι να μαγειρευτεί τελείως το κοτόπουλο. Αφαιρούμε από το τηγάνι και αφήνουμε στην άκρη. Για την μπεσαμέλ, στο ίδιο τηγάνι, προσθέτουμε το βούτυρο και μόλις λιώσει, βάζουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε μέχρι να απορροφηθεί όλο το βούτυρο και να γίνει μια πάστα. Βάζουμε σε δόση το γάλα, ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να δέσει το μείγμα και αφαιρούμε από τη φωτιά. Για τη σύνθεση, ψιλοκόβουμε το κοτόπουλο και το βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε την μπεσαμέλ, τα τυριά, τη μουστάρδα, το αυγό και ανακατεύουμε.
Ψιλοκόβουμε το πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμύδι και το μαϊντανό, τα βάζουμε στο μπολ και ανακατεύουμε. Απλώνουμε τα φύλλα σφολιάτας στον πάγκο εργασίας μας και τα κόβουμε στη μέση από τη μικρή πλευρά. Μεταφέρουμε τη γέμιση σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και μοιράζουμε στις 4 λωρίδες σφολιάτας. Τυλίγουμε σε ρολό. Κόβουμε το κάθε ρολό σε 3 με 4 κομμάτια, μεταφέρουμε σε ταψιά με λαδόκολλα και πιέζουμε τις άκρες με ένα πιρούνι για να κλείσει καλά η ζύμη. Αλείφουμε με τον αραιωμένο κρόκο και ψήνουμε ξεχωριστά τα ταψιά για 30 λεπτά στους 190 βαθμούς. Αφήνουμε να κρυώσουν και σερβίρουμε. Και τα κοτοπιτάκια μου, οι κοτόπιτές μου είναι έτοιμες. Κοιτάξτε εδώ πόσες υπέροχες που γίνανε. Διονύση. Βρε φίλε, δεν είναι φανταστικό να μπορείς να φτιάξεις τόσο ωραία σνακ στο σπίτι σου. Ναι, φίλε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και λίγο σουσάμι. Καλά, ό,τι θες μπορείς να βάλεις. Εμείς δίνουμε τη βασική ιδέα ότι χρειαζόμαστε μία μπεσαμέλ και από εκεί και πέρα οι γεμίσεις είναι σχετικές. Έτσι δεν είναι. Πάντα μα πάντα με πριώνω το μαχαίρι, δεν πιέζουμε με το άλλο. Εδώ. Και όντως μπορείτε να κάνετε μεγάλα κοτοπιτάκια και μετά να τα κόψετε και να τα σερβίρετε. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό.